You are the purpose of our life. Everybody turn to Proverbs 4. Όλοι ας γυρίσουμε στις παροιμίες 4. And standing together to honor the eternal word of God. Και ας σταθούμε μαζί να τιμήσουμε τον αιώνιο λόγο του Θεού. Let's read together 4:20 book of Proverbs 4:20 παροιμίες 4:20. Everybody together. My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Παροιμίες 4:20. Υιέ μου, πρόσεχε εις τας ρήσεις μου, κλείνον το οδείον σου εις τα λόγια μου. Father, thank you. Πατέρα, σε ευχαριστούμε. For the sacredness of your word. Για την ιερότητα. Για την ιερότητα του λόγου. Thank you for the power and anointing in your word. Σε ευχαριστούμε για τη δύναμη που έχει ο λόγος σου και το χρήσμα. Αμήν, αλληλούια, στώσουμε ξανά ένα δυνατό παρατεταμένο χειροκρότημα και πες το αξίζεις Άγιε Θεέ μου, μόλι μου την καρδιά σου λέω, το αξίζεις Άγιε Θεέ μου, το αξίζεις Άγιε Θεέ μου, σήμερα είναι η μέρα που εσύ έκανες Κύριε, για να αναγνωρίσουμε την ημέρα που όλα έγιναν πάνω στο σταυρό, το σταυρό του Χριστού 2000 χρόνια πριν. And Father, I thank you with all of my heart right now that this is a day where we will declare the day of the Lord, where everything happened and the work was finished at the work of Christ on the cross at Calvary. In Jesus' name, you may be seated. Proverbs 4:20, my son and my daughter, of course. Παροιμίες 4:20, Υιέ μου, εννοεί φυσικά και θυγατέρα μου. Attend to my words. Πρόσεχε εις τας ρήσεις μου. Don't visit my words. Μην επισκέπτεσαι απλά το λόγο μου. Don't go passing by my words. Μην προσπερνάς το λόγο μου. Don't just cast a glance upon my word. Μην ρίχνεις απλά ένα βλέμμα στο λόγο μου. Πώς το λες στα ελληνικά? Πρόσεχε στις ρίσεις. Πρόσεχε. Be attentive. Να προσέχεις το λόγο μου. It means I never analyze the word προσέχω. Ποτέ δεν έχω αναλύσει αυτή τη λέξη προσέχω. Αλλά τα πράγματα που προσέχεις πάντα τα έχεις. The things that you attend to, you always have. Τα πράγματα που προσέχεις πάντοτε τα έχεις. In the Greek is pros, toward and towards. Στα ελληνικά υπάρχει το πρόθεμα. Το πρόθεμα προς. It means toward. Προς μια κατεύθυνση. And the word echo, which means I possess, I own. Και η λέξη έχω. So it means pay attention to everything I say, because everything I say, everything I have. Και that which I say, αυτό που λέω I είναι have. Αυτό που έχω. Γι' αυτό δώσε προσοχή στα λόγια If μου. God says he's the healer, αν ο Θεός λέει είναι ο θεραπευτής, he has healing, έχει τη θεραπεία, he is our source of healing. Είναι η πηγή της θεραπείας μας. Amen. So, you know, the extreme, one extreme is to people to say, I wonder if it is God's will to heal me. Το ένα άκρο είναι να διερωτάτε κάποιος, είναι το θέλημα του Θεού να με θεραπεύσει. And the other extreme is to say, it's all up to you. Και το άλλο άκρο είναι να λέει, εξαρτάται από σένα. Only percent. It's only. It's only up to you. Μόνο εξαρτάται από σένα, Κύριε. No. Όχι. It all depends on the Lord. Όλα απόλυτα εξαρτάται. Απόλυτα εξαρτάται από τον Healing absolutely depends on the Lord. Η θεραπεία απόλυτα εξαρτάται από τον Κύριο. Let's put things back to place. Ας βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση. Because people to say, they say, διότι μερικοί άνθρωποι λένε, if you say you're healed, you're healed.
Αν πεις ότι είσαι θεραπευμένος, είσαι θεραπευμένος. And they stay sick for the rest of their lives. Και παραμένουν άρρωστοι για το υπόλοιπο της ζωής τους. It's like a joke that somebody said. There were found three ministers in hell. Είναι σαν αυτό το αστείο που λέει ότι βρέθηκαν τρεις διάκονοι στην κόλαση. And one was a Baptist. Ο ένας ήταν βαπτιστής. And the other was a Pentecostal and a charismatic. Ο άλλος ήταν πεντηκοστιανός. Word of faith. Χαρισματικός. Ήταν της πίστης. And the Baptist says, I can't understand it. Once saved, always saved. Ο βαπτιστής είπε, μα δεν μπορώ να το καταλάβω, αφού σώθηκα μια φορά ήμουν πάντα σωσμένος. I'm saved. Είμαι σωσμένος. Saved in hell. Αλλά σωσμένος στην κόλαση. Is it saved? Είναι σωτηρία αυτή? No. And then the charismatic says, I confess I'm not in hell. Και ο χαρισματικός έλεγε, εγώ διακηρύττω ότι δεν είμαι στην κόλαση. How many of you want you what you confess there to come and experience the place? How many of you know want what you say in your confession to reach it literally and enjoy what you're believing for? Πόσοι θέλετε αυτό που θα ομολογήσετε να είναι κάτι που θα πάτε να το βρείτε και να καταλήξετε εκεί και να απολαύσετε την πραγματικότητα αυτού που πιστεύετε. Αμήν. So praise the Lord. Anybody wants to say, I'm saved and finally find yourself in heaven shouting forever I'm saved. Θέλει κάποιος να ομολογεί ότι είναι σωσμένος και πραγματικά να βρει τελικά τον εαυτό του στον ουρανό, σωσμένο. Και να φωνάζει, είμαι σωσμένος, είμαι σωσμένος, είμαι σωσμένος. That's what I'm gonna be shouting for millions and billions and trillions and quadrillions and billions of years. Αυτό θα το φωνάζω για πολλά, πολλά, πολλά εκατομμύρια χρόνια και δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια. Απειρο, απειρο, αμήν. We're gonna be praising the Lord. We're gonna say we're saved. And we will be saved. Θα δοξάζουμε τον Κύριο και θα διακηρύττουμε ότι είμαστε σωσμένοι και θα είμαστε σωσμένοι. So, it doesn't depend on you. Έτσι δεν εξαρτάται από σένα. Of course I understand what's the point. Φυσικά καταλαβαίνω ποιο είναι το σημείο. But any truth, real truth. Αλλά οποιαδήποτε αλήθεια, πραγματική αλήθεια. Overemphasized against another truth. Που της δίνεται περισσότερη έμφαση εις βάρος κάποιας άλλης αλήθειας. I'm saying this again. Any truth, even if it's a real truth, a real fact, οποιαδήποτε αλήθεια, έστω και αν είναι πραγματικό γεγονός, overemphasized against another truth, της δίνεται περισσότερη έμφαση πάνω από εις βάρος άλλων αλήθειων. Ceases to be truth. Σταματά, πάβει να είναι αλήθεια. So let's always start from the one we depend on. Έτσι ας αρχίζουμε πάντα από αυτόν που από τον οποίο εξαρτώμαστε. Never forget that he is the healer. Ποτέ να μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος είναι ο θεραπευτής. And healing does not depend on us only. Και ότι η θεραπεία δεν εξαρτάται μόνο από μας. Because that's clear New Age movement. Γιατί αυτό είναι ξεκάθαρα διδασκαλία της νέας εποχής. You will find it in Buddhism. Θα το βρείτε στον βουδισμό. In transcendental meditation, κάτι μεταφυσική, κάτι ανατολικές φιλοσοφίες. You will find it in all things that are humanistic. They base everything on themselves, on the human who is God himself. Θα βρείτε αυτές τις διδασκαλίες σε θρησκείες που είναι ουμανιστικές, που έχουν όλη τους την έμφαση στον άνθρωπο. Their source is their own self. Και η πηγή τους είναι ο ίδιος ο εαυτός τους. So we declare from the beginning, healing depends upon the healer.
Και έτσι το διακηρύττουμε από την αρχή ότι η θεραπεία εξαρτάται από τον θεραπευτή. There is no healing without the divine healer. Δεν υπάρχει καμία θεραπεία χωρίς τον Θείο θεραπευτή. So let us declare who is a healer. Έτσι ας το διακηρύξουμε ποιος είναι ο θεραπευτής. The healer is the Lord our God. Ο θεραπευτής είναι ο Κύριος ο Θεός μας. He is Jehovah Rapha. Είναι ο Ιεχωβά Ραφά. It means that not only both, all of them, the persons of the Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, are involved in any act on healing in our bodies. All of the three persons of the one Godhead, όλα τα τρία πρόσωπα της τριαδικότητας, had their place at the finished work on the cross. Παίξανε το δικό τους ρόλο πάνω στο τελειωμένο έργο του. The Father was there. Ο Πατέρας ήταν εκεί. The Son was there. Ο Υιός ήταν εκεί. The Holy Spirit was there. Το Πνεύμα το Άγιο ήταν εκεί. So let's define who is our healer. Έτσι ας το διακηρύξουμε, ας το τοποθετήσουμε ποιος είναι ο θεραπευτής μας. The only one triune true God, the God of Abraham, Isaac and Jacob, Israel. Ο μόνος αληθινός τριαδικός Θεός, ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Amen. So the Father is Jehovah Rapha. Ο Πατέρας είναι ο Ιεχωβά Ραφά. Jesus is the Lord Jehovah Rapha. Ο Ιησούς είναι ο Ιεχωβά Ραφά. And the Holy Spirit is Jehovah Rapha. Και το Πνεύμα το Άγιον είναι ο Ιεχωβά Ραφά. And I told you the mistake many Christians express many times. Και σας είπα το λάθος που κάνουν, που εκφράζουν μερικοί χριστιανοί πολλές φορές. Even the best Bible dictionaries, I'm talking about the very best ones. Ακόμα και μερικά από τα πιο καλά βιβλικά λεξικά. And they say Jesus means he brings the salvation of Jehovah. Που λένε ότι Ιησούς σημαίνει αυτός που φέρνει την σωτηρία του Ιεχωβά Θεού. No, it's not. Όχι, δεν είναι έτσι. No, it's not. Δεν είναι έτσι. It exactly means Jehovah Oshia. Σημαίνει ακριβώς Ιεχωβά η σωτηρία μας. And it means God didn't send his salvation with a courier or with the postman. Και αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος δεν έστειλε τη σωτηρία του με ένα αντιπρόσωπο ή ένα μηνυτή. Jesus is Jehovah, and Jesus didn't bring our salvation only, he is our salvation. Αλλά ο Ιησούς είναι ο Ιεχωβά Θεός και δεν έφερε απλά τη σωτηρία, αλλά είναι η σωτηρία μας. Big difference. Μεγάλη διαφορά. He didn't only come to give us something. Δεν ήρθε μόνο για να μας δώσει κάτι. He is the very something we're looking for. Αλλά είναι αυτό το κάτι στο οποίο προσβλέπουμε. He didn't bring us salvation per se. Δεν he is our salvation. Δεν μας έφερε απλά τη σωτηρία, αλλά είναι η σωτηρία μας. He didn't bring us healing. Per se, δεν μας έφερε τη θεραπεία απλά. He is our healing. Αλλά είναι η θεραπεία μας. And Rapha and Rophe and Rophekha, these words in Hebrew. Αυτές οι λέξεις στα εβραϊκά. Especially the word Rophekha means the Lord that healeth you. Σημαίνουν ο Κύριος ο θεραπεύων σε. And literally, it doesn't mean exactly healing. Και στην πραγματικότητα δεν σημαίνει μόνο θεραπεία. It is the exact word for the doctor, γιατρός. Ακριβώς η ίδια λέξη. Medical doctor. Με τον γιατρό. So, who is Jehovah Rapha? Άρα ποιος είναι ο Ιεχωβά Ραφά? Who is it? Ποιος είναι? He is the Lord our doctor. Είναι ο Κύριος ο γιατρός μας. He is not only the general practitioner. Δεν είναι μόνο ο
γενικός παθολόγος. He's a specialist to every kind of sickness and disease to attack them and get them out of the way. Αλλά έχει ειδικότητα σε όλες και κάθε μια από τις αρρώστιες για να τις εκβάλει, να τις διώξει. So, on whom, on what does it depend our healing? Άρα, από ποιον εξαρτάται η θεραπεία μας? Not only on our confession per se. Όχι μόνο απλά στη δική μας ομολογία. That's a correct phrase. Αυτό είναι μια σωστή εκφρασή. But unfinished, it leaves unfinished business. Αλλά αφήνει κάτι ατέλειωτο. Questionable. Με απορία. Που θέτει ερώτημα, μια απορία. So that's why we have to say, apart from Jesus, there is no salvation. Έτσι θα πρέπει να λέμε ότι ξεχωριστά από τον Ιησού δεν υπάρχει σωτηρία. Apart from Jesus, there is no healing. Χωρίς τον Ιησού δεν υπάρχει θεραπεία. It's not our confession. Δεν είναι απλά η δική μας ομολογία. Εβραίος 3:1 λέει, αδελφοί, Άγιοι, ουρανίου προσκλήσεως μέτοχοι, κατανοήσατε τον αρχιερέα και Απόστολον της ομολογίας μόν. And it says in Hebrews 3:1, holy brethren who are partakers, you that are partakers of the heavenly calling, comprehend the very apostle and the high priest of our confession. So, it's not just the confession of our mouth. Άρα δεν εξαρτάται απλά μόνο από την ομολογία του δικού μας στόματος. It depends on the high priest and the apostle of our confession. Αλλά εξαρτάται από τον αρχιερέα και τον απόστολο της πίστης μας. Amen. Otherwise, confession, you will find it in Hinduism, Eastern philosophy, transcendental meditation, all of these are Eastern philosophies and αλλιώς, religions. Μόνο η ομολογία, την ομολογία τη βρίσκεις και σε πολλές ανατολικές θρησκείες. And you'll find it in universities and everywhere, humanistic religion, humanism, secular humanism. Υπάρχει ο ουμανισμός. But thank God we are at the Church of Jesus Christ declaring my healing depends on my healer. Αλλά δόξα στον Κύριο γιατί είμαστε στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού και λέμε ότι η θεραπεία μου εξαρτάται από το θεραπευτή μου. Now it's true that it depends on me, meaning... Είναι αλήθεια τώρα ότι εξαρτάται από μένα με την έννοια... That I believe that Jesus Christ has finished the work. Του ότι πιστεύω πραγματικά ότι ο Ιησούς Χριστός τελείωσε το έργο. And that He now is sitting at the right hand of the Father now. Και ότι τώρα είναι συγκεκαθισμένος στα δεξιά του Πατέρα. Overseeing the covenant. Επιβλέποντας την Διαθήκη. If you read the book of Hebrews, εάν διαβάσετε το βιβλίο των Εβραίων, you will find, θα δείτε, for a testament to be in effect, ότι για να είναι έγκυρη μια Διαθήκη, the testator must die first. Ο διαθέτης θα πρέπει πρώτα να έχει πεθάνει. And then the testament, the will opens up and you receive the inheritance. Και μετά, μετά το θάνατο του διαθέτη, ανοίγεται η διαθήκη και παίρνεις την κληρονομιά σου. Who opens the will? Ποιος ανοίγει την διαθήκη? In this world. Εδώ, στον κόσμο. It has to be a lawyer. Πρέπει να είναι ένας δικηγόρος. And the lawyer oversees that whatever was in the testament. Και ο δικηγόρος επιβλέπει και κάνει σίγουρο ότι οτιδήποτε είναι γραμμένο μέσα στη διαθήκη. It is handed down to the lawful inheritors. Θα δοθεί στους νόμιμους κληρονόμους. Amen. But listen to this. This is the only exception ever. Ακούστε όμως το εξής. Αυτή είναι η μόνη εξαίρεση. For us to receive the New Testament. Για μας, για να λάβουμε την Καινή Διαθήκη. And all these
promises and all the gifts and the finished work of salvation and healing and deliverance. Και όλες αυτές τις υποσχέσεις και τις θεραπείες και το τελεσμένο έργο. In salvation, healing and deliverance. Στη θεραπεία, στην απελευθέρωση. It's done, amen. How many of you believe it's done already? Έχει γίνει ήδη. It's a done deal. It's not something that God will sit down to decide now. Το έργο του Θεού είναι τελειωμένο σε αυτόν τον τομέα. Δεν είναι κάτι που θα το αποφασίσει τώρα ο Κύριος. It has been decided. Έχει ήδη αποφασίσει. Jesus said, I will. Ο Ιησούς that you may be healed. Θέλω θεραπεύθητη. So no question about it. Άρα δεν υπάρχει ερώτημα, δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό. So we receive the New Testament. Έτσι λαμβάνουμε την Καινή Διαθήκη. Because the testator has has died. Γιατί ο διαθέτης έχει πεθάνει. Hallelujah. But not only did he die. Αλλά όχι μόνο πέθανε. He is the only testator that was resurrected from the dead. Αλλά είναι ο μόνος διαθέτης που έχει αναστηθεί από τους νεκρούς. To be the advocate, the lawyer to oversee. Για να είναι ο συνήγορος και να σιγουρέψει, σιγουρεύει και να επισκοπεί. Present tense, so that he is over his will to oversee that everything is being done, applied and given to the inheritors. Να διαβεβαιώνει και να επιβλέπει ότι το κάθε τι έχει δοθεί στους κληρονόμους. If he stops doing that, we stop receiving any healing, any salvation, nothing. Εάν ο Κύριος σταματήσει να το κάνει αυτό, σταματάμε και εμείς να λαμβάνουμε οποιαδήποτε θεραπεία ή οτιδήποτε άλλο. So, I'm just taking you to the root of the truth, to the very truth, to God himself. Έτσι σας πάω στη ρίζα της αλήθειας που είναι ο ίδιος ο Θεός. Yes, it depends on us to believe and confess. Ναι, εξαρτάται και από μας να πιστέψουμε και να διακηρύξουμε, να ομολογήσουμε. That's subjectively. Αυτό είναι υποκειμενικό. But the objective reality is. Αλλά η αντικειμενική πραγματικότητα. Is that Jesus is still the high priest. Είναι ότι ο Ιησούς είναι ο αρχιερέας. He is the apostle of our confession. Είναι ο απόστολος της πίστης μας. And he is the overseer. Της ομολογίας and μας. He's the overseer of the work that was done on the cross of the testament. Και είναι αυτός που επιβλέπει να γίνεται το έργο της Καινής Διαθήκης. That's why we are missing it many times. Γι' αυτό πολλές φορές μας ξεφεύγουν πράγματα. That's why many times we are not healed. Γι' αυτό πολλές φορές δεν θεραπευόμαστε. Because we forget that it's the Lord Jesus whom we depend on. Γιατί ξεχνάμε ότι εξαρτάται από τον Κύριον Ιησού and the Father, our source. Και τον Πατέρα που είναι and η πηγή μας who establishes και truth. Το Πνεύμα το Άγιο που εκαθιδρύει την αλήθεια και τον Ιησού Χριστό που επιβλέπει την Καινή του Διαθήκη. Αλληλούια! 1 John 2, 1 and 2. 1 Ιωάννου 2, 1 και 2. Τεκνία μου ταύτα γράφω προς εμάς για να μη αμαρτήσετε, αλλά αν και αμαρτήσετε έχουμε παράκλητον τον Ιησού Χριστόν τον δίκαιον, ο οποίος είναι ελασμός περί των αμαρτιών ημών και όχι περί ημών μόνον, αλλά περί των αμαρτιών όλου του κόσμου. It says in these two verses in 1 John 2, 1 and 2, my little children, I write these things so that you sin not, but if we sin, if we get sick. Σε αυτά τα δύο εδάφια λέει ο Κύριος, παιδιά μου, σας γράφω όλα αυτά για να μην αμαρτάνετε, αλλά και αν αμαρτήσετε, we have a paraclete. Έχουμε παράκλητο. Jesus Christ the righteous. Τον Ιησού Χριστό, τον δίκαιο. So what's the perfect will of God? Άρα ποιο είναι το τέλειο θέλημα του Θεού? That we never sin. Να μην αμαρτάνουμε ποτέ. But if we go on chapter 4 in 1 John 1, αλλά αν back one chapter, αν πάμε πίσω ένα κεφάλαιο στην 1 Ιωάννου 1,
Verses 8, 9, and 10. Εδάφια 8, 9 και 10. If we say we have no sin. Λέει, αν λέμε ότι δεν έχουμε αμαρτία. Δεν... We make him a liar. Κάνουμε το Θεό ψεύτη. We make God seem to be a liar. Κάνουμε το Θεό να φαίνεται ψεύτη. And the truth does not live in us. Και η αλήθεια του δεν μένει μέσα μας. But if we confess our sins. Αν ομολογούμε όμως τις αμαρτίες μας. He is just and faithful. Είναι πιστός και δίκαιος. To forgive us of our sins. Να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας. And to cleanse us from all unrighteousness. Και να μας καθαρίσει από πάσα αδικία. And sins and sicknesses are done with. Jesus had victory over them. Και οι αμαρτίες και οι αρρώστιες, εφόσον οι αμαρτίες και οι αρρώστιες είναι πληρωμένες, ο Ιησούς Χριστός πλήρωσε για αυτές. So let's apply this victory in the same way for healing. Εγκαθιδρύσουμε αυτή την νίκη και για τη θεραπεία and declare with all of our hearts, και να διακηρύξουμε με όλη μας την καρδιά. Amen. That the perfect will of God is that we don't sin ever. Ότι το τέλειο θέλημα του Θεού είναι ποτέ να μην αμαρτάνουμε. But just in case. Αλλά απλά σε περίπτωση. You see the difference between the born again person and the sinner? Βλέπετε τη διαφορά μεταξύ ενός αναγεννημένου ανθρώπου και του αμαρτωλού. If we fall in sin, αν πέσουμε σε κάποια αμαρτία. Not if we walk in sin. Όχι αν περπατάμε μέσα στην αμαρτία. That's different. Έχει μεγάλη διαφορά. Amen. So if we fall in sin, έτσι αν πέσουμε σε κάποια αμαρτία. We confess our sins. Ομολογούμε την αμαρτία μας. And it's not the confession of our sins that sets us free from sin. Και δεν είναι απλά η ομολογία της αμαρτίας μας που μας ελευθερώνει. He is just and faithful to forgive us our sins. Αλλά ο Κύριος είναι πιστός και δίκαιος για να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας. So, the forgiveness of my sins depends only on my confession of them, per se. Άρα η συγχώρεση των αμαρτιών μου εξαρτάται μόνο από τη δική μου ομολογία, από τη δική μου ομολογία ότι θα ομολογήσω τις αμαρτίες μου. Είναι αυτό και το από μόνο. No, but the reality is that after I've done this, my part. Η πραγματικότητα είναι αφού κάνω εγώ το δικό μου μέρος. Then the Lord Jesus does his part. Τότε ο Κύριος Ιησούς κάνει το δικό του μέρος. He says the first word and he says the last word. Έχει τον πρώτο λόγο και τον τελευταίο. For your salvation. Για τη σωτηρία σου. And for your healing. Και για τη θεραπεία σου. He is still the healer. Είναι, παραμένει ο θεραπευτής. Not my confession. Όχι η ομολογία μου απλά. My confession. If we realize, if we say, I need healing on my body. Εάν πούμε ότι χρειαζόμαστε θεραπεία πάνω στο σώμα μας. And declare our dependence on him. Και διακηρύξουμε το ότι εξαρτώμαστε απόλυτα από τον Κύριο. This releases the testator to go over his testament and make sure I have the healing that he has ministered to me. Αυτό θα απελευθερώσει τον διαθέτη και θα διαβεβαιώσει ότι λαμβάνω τη θεραπεία μου που έχει παραχωρήσει σε μένα. And he will do what exactly we said he's doing in the book of Acts. Και θα κάνει ακριβώς αυτό που είπαμε ότι κάνει στο βιβλίο των Πράξεων. 20-28 ποιμανάτε την Εκκλησία του Θεού, την οποία απέκτησεν δια του αδείου αυτού αίματος, that the Lord has already bought his church with his own blood. Ότι ο Κύριος ήδη έχει αποκτήσει την Εκκλησία του με το ίδιο αυτού αίμα. And the Greek word there, the ancient Greek is περιποίησατο. Και η αρχαία λέξη εκεί είναι η λέξη περιποίησατο. And he, the first part means περί, go round about, surround something. Και το πρόθεμα, το πρώτο πρόθεμα εννοεί
να περιτριγυρίσεις κάτι, and to surround with protection, με προστασία, and declaring that I am the maker of him, και να διακηρύξει ότι εγώ είμαι ο δημιουργός, and I am the keeper of him or her, αυτός που κρατά, που διατηρεί. And he's going around, not only do we want to be healed, we want to stay healed. Και περιτριγυρίζει την εκκλησία του λέγοντας αυτό, γιατί δεν θέλουμε απλά να θεραπευτούμε, αλλά θέλουμε να παραμείνουμε θεραπευμένοι. Who is our source? Ποιος είναι η πηγή μας? Amen. Ο Κύριος. He's just and faithful. Είναι πιστός και δίκαιος. To do what he said in his will. Να κάνει αυτό που είπε στη Διαθήκη του, στο θέλημα του. So don't depend on your confession and glorify your confession. Έτσι μην εξαρτάσαι απόλυτα από την ομολογία σου και να δοξάζεις την ομολογία σου. Did you realize what I say? Κατάλαβες τι έχω πει; It's the same way you say I've been saved because I prayed a lot. Είναι σαν να λες έχω σωθεί επειδή προσεύχομαι πολύ. No, you've been saved only because of him and his grace for you to access his mercy. Όχι, σώθηκες εξαιτίας της δικής του χάρης και γιατί βρήκες χάρη να πάρεις, να λάβεις από το δικό του έλεος. The thing that you just accepted it doesn't make you the savior. Το γεγονός ότι απλά δέχτηκες τη σωτηρία δεν κάνει εσένα το σωτήρα. We are not saved by works. Δεν είμαστε σωσμένοι με τα έργα. We are not saved by, we are not healed either by works. Ούτε και θεραπευόμαστε με τα έργα. It's not about your much confession or your much prayer. Δεν εξαρτάται από την πολλή σου ομολογία ή από την πολλή σου προσευχή. Even though prayer and confession is absolutely a must. Παρόλο που τόσο η προσευχή όσο και η ομολογία είναι απαραίτητα στοιχεία. But the reality, we are healed by grace and grace alone. Αλλά στην πραγματικότητα θεραπευόμαστε με τη χάρη του Θεού και through μόνο faith, με τη χάρη διά της πίστεως. At what the Lord Jesus has done. Πάνω σε αυτό που ο Κύριος Ιησούς έχει so κάνει. Always go back to the very source. Don't stay on the result. Go back to source. Έτσι πάντα ας πηγαίνουμε πίσω στην πηγή, στη ρίζα. Ας μην παραμένουμε στα αποτελέσματα, αλλά να πηγαίνουμε πάντα στην πηγή. I vow to give him all the glory. Δεσμεύω τον εαυτό μου να του δίνω όλη τη δόξα. He's my healer. Αυτός είναι ο θεραπευτής μου. Hallelujah. Hallelujah. I was sitting there. Καθόμουν εκεί. And I received another revelation. Και έλαβα ακόμα μια αποκάλυψη. And this is the revelation. Και αυτή Nikos είναι. Is looking for a revelation there. Ο Νίκος ψάχνει για μια αποκάλυψη εκεί. Just because I had a revelation here, it doesn't make here my source of revelation. Απλά επειδή είχα την αποκάλυψη εκεί, δεν σημαίνει ότι αυτό το μέρος είναι η πηγή μου. It means that God is my source of all revelation. Αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος είναι η πηγή της κάθε αποκάλυψης. Hallelujah. All of a sudden it came, it was dropped into my spirit. Ξαφνικά ήρθε και γέμισε σαν να κατέλαβε όλο μου το είναι, το πνεύμα μου. That's what it means the Lord spoke to me. Αυτό είναι που εννοούμε όταν λέμε ο Κύριος μίλησε σε μένα. But I avoid consciously saying it. Αλλά συνειδητά αποφεύγω να λέω ο Κύριος μου μίλησε. Because I still make a mistake, may make a mistake. Γιατί ακόμα υπάρχει η πιθανότητα του να κάνω λάθος. And I don't ask you to receive what I say as the word of God. Και δεν ζητώ από σας να λαμβάνετε αυτό που λέω σαν αποκάλυψη, σαν λόγο Θεού. I ask you to go and find for yourself if it's in the word of God. Αλλά σας ζητώ να ερευνάτε από μόνοι σας εάν είναι και ευθυγραμμίζεται με τον λόγο του Θεού. Those that heard me before, όσοι με έχετε ακούσει προηγουμένως, you heard that we don't believe in progressive revelation, έχετε but ακούσει progressive illumination. It's a very difficult thing to translate in Greek, so I'll do both. We don't believe in progressive revelation, but progressive illumination. All the revelation has been already given and sealed in the Word of God, nothing beyond and nothing before.
All the revelation has been given in the word of God. It's sealed in the word of God. Nothing beyond, nothing before, nothing around. We only believe in progressive illumination of the revelation. Και τα δύο αποκάλυψη είναι οι λέξεις στα ελληνικά, αλλά είναι το τι αποκαλύπτεται σε μας. Είναι αυτό που είναι ήδη γραμμένο, αποκαλυμμένο. Δηλαδή η αποκάλυψη που λαμβάνουμε ποτέ δεν είναι έξτρα αποκάλυψη από την ήδη υπάρχουσα εγκλεισμένη στο Λόγο του Θεού και σφραγισμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού και διαπνεύματος Αγίου. Αποκάλυψη, αλλά είναι διαφώτιση της ήδη υπάρχουσας αποκάλυψης. So, Jesus is the source of our healing. Ο Ιησούς είναι η πηγή της θεραπείας μας. The Father is included, the Holy Spirit is included. Ο Πατέρας Θεός και το Πνεύμα το Άγιο επίσης έχουν το δικό τους ρόλο. Συμπεριλαμβάνονται. My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings. Παροιμίες 4:20. Ιε μου, πρόσεχε εις τας ρήσεις μου, κλείνον το οτίον σου εις τα λόγια μου. Don't go by my words. Μην προσπερνάς τα λόγια μου. Attend to my words. Αλλά πρόσεχε τα λόγια μου. If you attend my words, αν προσέχεις τα λόγια μου, you will have my words. Θα έχεις τα λόγια μου. If you fix your eyes upon the place where God has put your sins and sicknesses, εάν εστιάσεις τα μάτια σου πάνω στο μέρος που ο Θεός έβαλε τις αμαρτίες και τις αρρώστιες σου, God will fix his eyes on you to bring you the result of the sacrifice on the cross. Ο Θεός τότε θα εστιάσει τα δικά του μάτια πάνω σε σένα για να φέρει εις πέρα στη δική σου θεραπεία και απελευθέρωση που πληρώθηκε πάνω στο Σταυρό. Πάνε οι 40 σελίδες μου σημειώσεις. Just give me half a verse. I can stay there for millions and billions of years. Now listen to this. Let me try to wrap it up. Ακούστε το εξής, θα προσπαθήσω να το κλείσω. Να το τυλίξω, είπα. Και το τύλιγμα παίρνει ώρα να γίνει. Βλέπετε πως μπορεί να υπάρχουν παρεξηγήσεις. Εγώ δεν είπα να κλείσω, είπα να το τυλίξω. So, anyway, trying to close. Aren't you glad you're in the house of the Lord? Aren't you glad this is not a dead church? This is not a dead preacher. Δεν έχετε ένα νεκρό επιμένα. This is not a dead pulpit. Αυτός δεν είναι ένας νεκρός άμα. Aren't you glad that our source is the very God, the source, every source of every. Δεν είσαστε χαρούμενοι που η πηγή μας, η μόνη μας πηγή είναι ο Άγιος Κύριος. Lift up your hands and say, Lord, all of my sources are in you, my springs are in thee. Υψώσε τα χέρια σου και πες, πάσε πηγέ μου είναι εν σύ, Κύριε. Psalms 87, verse 7, that's the place where it is. Ψαλμός 83:7. And when we just throw verses, it's not to impress you. Και όταν λέμε εδάφια, δεν είναι απλά για να σας εντυπωσιάσουμε. It is to back it up that thus saith the Lord, it is written. Αλλά είναι για να επιβεβαιώσουμε ότι αυτό είναι μέσα στο Λόγο του Θεού, είναι γεγραμμένο. How many of you believe that you are the temples of the Holy Spirit? Πόσοι το πιστεύετε? Come on, shout it! I am the temple, a temple of the Holy Spirit. Είμαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Take it seriously. I am continuously. Πάρτο σοβαρά. Temple of the Holy Spirit. Είμαι ναός του Αγίου Πνεύματος. Heart problems do not have any right in me because the source of healing lives in me. Προβλήματα με την καρδία δεν έχουν καμιά θέση πάνω στο σώμα μου γιατί η πηγή της θεραπείας μέσα μου. I refer to you the name Christian Science. Ανέφερα σε εσάς παλαιότερα το όνομα Christian Science. And it's a cult. Δεν είναι χριστιανική επιστήμη, it's a cult. Είναι μια αίρεση που ονομάζεται έτσι. And they say if your hand is broken, και λέει αυτή η αίρεση, αν το χέρι σου είναι σπασμένο,
It's in your mind. Αυτό είναι στο μυαλό σου μόνο. Basically, the base of their teaching, basis of their teaching. Η βάση της διδασκαλίας του. Is that mind over matter. Είναι η διάνοια πάνω από την ύλη. It's in your mind. It's not Όλα reality. Είναι στο μυαλό σου, δεν είναι πραγματικότητα. It's like a course Christina took at the university. Είναι όπως ένα μάθημα που πήρε η Χριστίνα στο πανεπιστήμιο. On philosophy. Στη φιλοσοφία. Please don't go and study philosophy or psychology in a secular university. Μην πάτε να σπουδάσετε φιλοσοφίες και ψυχολογίες σε ένα κοσμικό πανεπιστήμιο. And the professor said, "We are, but we are not really are." Και η καθηγήτρια έλεγε, "Είμαστε, αλλά στην πραγματικότητα δεν είμαστε." In fact, there is only one box. Στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο ένα κουτί. And this box is empty. Και αυτό το κουτί είναι άδειο. And we think that we are in the box. Και εμείς νομίζουμε ότι είμαστε μέσα στο κουτί. She didn't exactly say this. I'm just saying whatever comes to my mind now because it's something very similar. Κάπως έτσι τα είχε πει, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς ήταν. We are, but not. Είμαστε, αλλά not δεν really είμαστε. Are. Everything is in the mind. Όλα είναι στο μυαλό μας. And whatever you see around you, it's not real. It's in your mind. Mind over matter. Και όλα αυτά που βλέπετε γύρω σας. Είναι στη διάνοια σας μόνο. So we don't believe in Christian science, we believe in Christian sense. Έτσι δεν πιστεύουμε σε Christian science, αλλά πιστεύουμε στην κοινή λογική του χριστιανισμού. I mean, so the, you see brothers going around in the, with broken arms and they say, I don't have anything. Βλέπεις άτομα με σπασμένα χέρια να λένε, μα δεν έχω τίποτε. That's Christian science, that's not Christianity. Αυτό είναι Christian science, δεν είναι χριστιανισμός. Jesus didn't really pay a price for a sickness that does not exist. Ο Ιησούς δεν πλήρωσε το τίμημα για μια αρρώστια που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. My Savior didn't bleed his blood to the very last drop of his blood for a sin that does not exist. Ο Σωτήρας μου δεν εμμοράγησε και έχησε όλο του το αίμα για μια αρρώστια που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. But true Christianity and true faith. Αλλά ο πραγματικός χριστιανισμός και η πραγματική πίστη. It says yes, sins and sicknesses are very real. Λέει ότι ναι, οι αρρώστιες και οι αμαρτίες είναι πραγματικές. Because very really, the first man and the first woman gave themselves over to Satan. And committed a high treason to God, against God. Γιατί ο πρώτος άντρας και η πρώτη γυναίκα, οι πρωτόπλαστοι, έκαναν την έσχατη προδοσία και παράδοσαν τους εαυτούς τους στον διάβολο. And because of that, sickness is real. Και εξαιτίας αυτού οι ασθένειες είναι πραγματικές. So if your hand is broken and you go to the orthopedic and you say you visit there and he asks you what's wrong with you? Έτσι αν πας στον ορθοπαιδικό και σε ρωτήσει τι έχεις; It's nothing. It's just in my mind. Και του πεις τίποτα, είναι απλά στο μυαλό μου. What if the doctor says you're not really here, you're in your mind? Τι θα συμβεί αν ο γιατρός σου πει, πραγματικά δεν είσαι εδώ, είσαι στο μυαλό σου. Not true Christianity is. Ο πραγματικός χριστιανισμός είναι. Sin is real, sickness is real. Η αμαρτία είναι πραγματική και η αρρώστια είναι πραγματική. Death is real. Ο θάνατος είναι πραγματικός. But they are all enemies of God. Αλλά είναι όλα εχθροί του Θεού. The Bible says in 1 Corinthians 15. Η Βίβλος λέει στην 1 Κορινθίους 15. Death is the last enemy. Ότι ο θάνατος είναι ο τελευταίος εχθρός. But I'm saying all this for you to understand. Και τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε. It's so important to believe the truth and not side truth. Ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε την αλήθεια και όχι παράπλευρες αλήθειες. Any truth overemphasized against another truth. Οποιαδήποτε αλήθεια της δίνεται έμφαση ενάντια σε μια άλλη αλήθεια. Ceases to be truth. Εις βάρος μιας άλλης αλήθειας. Yes, the Lord wants me healed. I believe that absolutely. Πάβει να είναι αλήθεια. Ναι, ο Θεός με θέλει απόλυτα θεραπευμένο. Το πιστεύω απόλυτα αυτό. But He has a purpose of my healing. Αλλά ο Θεός έχει ένα σκοπό για τη θεραπεία. On Friday we talked about the importance of everyone doing something in the work of God.
Την Παρασκευή μιλήσαμε για το πόσο σημαντικό είναι όλοι να κάνουμε κάτι μέσα στον οίκο του Κυρίου. Basically, all of us here, everyone, you included, and βασικά, you included. Όλοι εμείς εδώ και συμπεριλαμβανομένο και του εαυτού σου. You carry a responsibility to carry the message and the anointing that God has placed on this pulpit and in this church. Φέρουμε την ευθύνη να μεταφέρουμε το μήνυμα και το χρήσμα που ο Θεός έθεσε σε αυτόν τον άμβονα. Amen. So he wants me healed to fulfill my mission. Έτσι με θέλει θεραπευμένο για να εκπληρώσω την αποστολή μου. But if you leave your place of responsibility and position, αν όμως φύγεις από τη θέση της δικής σου ευθύνης, you open up to sickness and disease and all the attacks of the enemy. Ανοίγεσαι σε επιθέσεις από το διάβολο, αρρώστιες, ασθένειες. It doesn't mean it's always that's the cause. Και δεν σημαίνει ότι πάντα αυτός είναι ο λόγος για τις αρρώστιες. But only the one who dwells under the mighty God, the shadow of the Almighty, will be absolutely safe. Ο κατοικών υπό την σκέπη του υψιστού, υπό την σκιά του παντοκράτορα θέλει διατρίβει. Only those who take shelter under God, μόνο αυτοί His word. Που είναι κάτω από το καταφύγιο του Κυρίου και το λόγο του. So, if I don't have a purpose for my healing, έτσι, αν δεν έχω ένα σκοπό για τη θεραπεία μου, I forfeit and I nullify the very work of God. Είναι σαν να of healing on me. Διαψεύδω το λόγο και ακυρώνω. Και ακυρώνω το λόγο του Θεού για τη θεραπεία μου. Yes, Jesus is the testator and he's going around to keep you healed after he heals you. Ναι, ο Ιησούς είναι ο διαθέτης και φροντίζει να διατηρεί και σε περιτριγυρίζει με τη θεραπεία του. But if you go away from the Lord, αν ως εσύ φύγεις μακριά από τον Κύριο, it's not that the Lord has stopped being a healer. Δεν σημαίνει ότι ο Κύριος σταμάτησε να είναι ο θεραπευτής. It's that you have stopped being under His shelter. Αλλά είναι το γεγονός ότι εσύ σταμάτησες να είσαι κάτω από την κάλυψη του. The one behind the camera, κάτω από το καταφύγιο του. This camera, αυτός που είναι πίσω από αυτή την κάμερα, is doing exactly the same work I do. Κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνω και εγώ. See the camera trying to follow me? Βλέπετε την κάμερα που με ακολουθεί? Βλέπετε, it's not a robotic camera. Δεν είναι ρομπότ κάμερα. Somebody is behind that camera. Αλλά κάποιο πρόσωπο είναι πίσω από αυτή την κάμερα. If she misses me, εάν με χάσει από την somebody will miss the message and they will see the walls instead of the preacher. Κάποιος θα χάσει το μήνυμα και θα βλέπει τους στίχους της εκκλησίας αντί τον κήρυκα. Πέρασε τις εξετάσεις η Αγγελίνα. Δόξα στον Κύριο. Αμέν. So you see, is it important that we have these cameras? Άρα είναι σημαντικό να έχουμε αυτές τις κάμερες? More important is to have the persons behind the cameras. Πιο σημαντικό είναι να έχουμε άτομα πίσω από τις κάμερες. So everybody is important. Άρα όλοι είναι σημαντικοί. You two are important. Και εσύ είσαι σημαντικός. Even though you're doing nothing. Παρόλο που δεν κάνεις τίποτα. You think you're not doing nothing. I'm just sitting here. Υπονομίζεις ότι δεν κάνεις τίποτα. You're not doing nothing. It's not that you're not doing nothing. Δεν είναι ότι δεν κάνεις κάτι. How many of you remember the word I gave about the Passover? Πώς θυμάστε αυτή την εξήγηση που έδωσα για το Πάσχα, για το Passover? They didn't have chairs and they just at the Last Supper they sat on the chairs. Δεν είχαν καρέκλες στο μυστικό δείπνο. They had like something like a counter and they sat upon it with many pillows around. Είχαν πολλά μαξιλάρια. Like a recliner. And the guest, the honor guest, και ο τιμόμενος επισκέπτης, was right there in the center. Ήταν στο επίκεντρο. And everybody was around him. Και όλοι ήταν τον περιτριγύριζαν. Reclining with their right on their right hand. Και ήταν ακουμπισμένοι στο δεξί τους χέρι. And feeding themselves with their left hand. Και τρώγανε με το αριστερό χέρι. And looking at the Lord Jesus. Και κοίταγαν τον Κύριον Ιησού.
So what are you doing right now? Άρα εσύ τι κάνεις αυτή την ώρα? You are reclining. Και εσύ αναπαύεσαι. Receiving the physical food but also the spiritual food. Λαμβάνεις φυσική τροφή αλλά πνευματική τροφή πιο σημαντικά. And you're supposed to do exactly what the master is doing at the head of the table. Και θα πρέπει να κάνεις ακριβώς αυτό που ο Κύριος έκανε, ο Κύριος Ιησούς που ήταν στην κορυφή του τραπεζιού. You're supposed to do exactly what the apostles done after that. Θα πρέπει να κάνεις αυτό που οι Απόστολοι έκαναν. What did they do? Τι έκαναν? They went out and said exactly what their master said. Πήγαν έξω στον κόσμο και έλεγαν ακριβώς αυτό που ο διδάσκαλος τους είπε. So you have an important role to lean back and absorb the word so that you will be a station of rebroadcasting the message. Έτσι έχεις την ευθύνη να κάθεσαι, να αναπαύεσαι και να απορροφάς αυτό τον λόγο και να πας έξω και να τον αναμεταδίδεις σαν να είσαι ένας σταθμός αναμετάδοσης του Λόγου του Θεού. So whatever we do, cleaning or ushering or sitting down or translating. Έτσι ό,τι και να κάνουμε, είτε καθαρίζουμε στον οίκο του Θεού, είτε μεταφράζουμε, είτε είμαστε διάκονοι επί της τάξης. It's not a simple thing. I'm helping for the message to be carried to all the world. Δεν είναι κάτι το απλό. Βοηθώ στο να μεταδοθεί ο λόγος του Θεού προς τα έξω. And I carry the anointing, the same anointing. Και κουβαλώ το ίδιο χρίσμα. Where I get the message out. Ακριβώς εκεί που αποστέλλω το χρίσμα. Quickly go with me. Γρήγορα πηγαίνετε μαζί μου. Exodus 15:26. Έξοδος 15:26. Hallelujah. Hallelujah. Don't worry, you're being healed even now. Amen. So it's not a time of wasting our time. You're wasting your time waiting for the doctor who has. Have you ever visited a doctor's office and you got sick at the doctor's office because everybody's coughing? Έχετε πάει ποτέ σε έναν γιατρό και να περιμένετε τόσες ώρες και καθώς περιμένετε να αρρωστήσετε εκεί στην αίθουσα αναμονής γιατί όλοι βήχουν. 15:26, are you there? 15:26, Έξοδος. And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God. Και είπε, εάν ακούς επιμελώς τη φωνή Κυρίου του Θεού σου. Does it agree with verse 20 from Proverbs 4:20? Συμφωνεί με το εδάφιο από τις Παροιμίες 4:20. My son, attend to my words. Που λέει, πρόσεχε στα λόγια μου. Does it agree with catechism to sound down your ears the word of God so it reaches your heart? Συμφωνεί με το κατηχητικό που κατηχεί το λόγο του Θεού μέσα σου. Hallelujah. Praise the Lord. Now, if thou diligently hearken to the voice of the Lord thy God continuously, that is. Εάν επιμελώς ακούς τη φωνή Κυρίου του Θεού σου. And will do that which is right in his sight. Και κάνεις το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού. Is it doing right, helping in you staying healed? Σε βοηθά το να κάνεις το σωστό στο να παραμείς θεραπευμένος. And will give ear to his commandments. Και δώσεις ακρόαση στα εντολάς αυτού. And keep all his statutes. Και φυλάξεις πάντα τα προστάγματα του. I will put none of these diseases upon thee which I have put upon the Egyptians. Δεν θέλω φέρει επάνω σου ουδε μίαν εκ των νόσων τας οποίας έφερα κατά τον Αιγυπτίον. What's the rest? What does it say? Τι λέει το υπόλοιπο του εδαφείου? For I was the Lord, I am the Lord that used to heal you. Γιατί εγώ είμαι ο Θεός που κάποτε σε θεράπευα. Or does it say for I am? Ή μήπως λέει εγώ είμαι ο Θεός. Does this remind you of Exodus 3:14? Σου υπενθυμίζει την Έξοδο 3:14. When Moses asked the Lord, who should I say I send me? Όταν ο Μωυσής ρώτησε τον Θεό, ποιος να τους πω. Tell them I am that I am hath sent you.
Να τους πεις ότι όν σε απέστειλε. Does it Εγώ look είμαι. Like John 8:58? Σας θυμίζει τον Ιωάννη 5:58? Where Jesus said, before Abraham was, I am. Που λέει πριν τον Αβραάμ εγώ είμαι. Does it remind you of Revelation 4:8? Σου θυμίζει την Αποκάλυψη 4:8? Holy, holy, holy. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Is the Lord God Almighty. Είναι ο Κύριος ο Θεός, ο Παντοδύναμος. The one who was, who is and is to come. Αυτός που ήταν, είναι και θα είναι. The one who is. Αυτός που είναι. Is he the same God? Είναι ο ίδιος Θεός. Do you see the holy, holy, holy in your healing? Βλέπεις το Άγιος, Άγιος. Βλέπεις τον Άγιος, Άγιος, Άγιος μέσα στη θεραπεία σου. Again, do you see the holy, holy, holy in your healing? Βλέπεις τον Άγιον, 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 Άγιο μέσα στη θεραπεία σου. Oh, I see the holy, holy, holy in my salvation, in my healing, in my abundance, in my blessing. Βλέπω τον Άγιο, Άγιο, Άγιο μέσα στη θεραπεία μου, μέσα στην αυθονία μου, μέσα στην ελευθερία μου, στη σωτηρία μου. So, what do we have here? What do we have here? Άρα τι έχουμε εδώ? We have the great word of God that says, I am the, first of all says I will not put any I will not allow any sickness to come on you. Πρώτα λέει δεν θα επιτρέψω σε καμία ασθένεια να έρθει επάνω σου. Then he says but any in any way if you miss it not because if he misses it because he's the perfect one he never misses it you miss it I miss it. Αλλά σε περίπτωση που σου ξεφύγει κάτι, γιατί στον Κύριο δεν ξεφεύγει τίποτα, είναι ο τέλειος Θεός. Mm. So he says, I still am the Lord that healeth thee continually. Ακόμα και τότε εγώ είμαι ο Θεός, ο θεραπεύων σε, Amen. Συνεχόμενα. And the Hebrew word means ιατρός. Και η εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιείται εκεί είναι «Εγώ είμαι ο ιατρός and specifically σου». The word healing και στην πραγματικότητα in Greek, ancient Greek, θεραπεία στα αρχαία ελληνικά it exactly means service. Σημαίνει ακριβώς υπηρεσία. So if you serve the Lord, έτσι αν υπηρετείς τον Κύριο, while serving the Lord, ενώ εσύ υπηρετείς τον Κύριο, you bring healing to the work of God that must be done. Φέρνεις θεραπεία μέσα στο έργο του Θεού που πρέπει να γίνει. If you're not planted in the house of God, you cause sickness in the work of the Lord. Εάν όμως δεν είσαι ριζωμένος μέσα στον οίκο του Θεού, εσύ προκαλείς ασθένεια να έρχεται μέσα και έλλειψη στο έργο του Θεού. Μέσα στο έργο But του if Θεού. You're serving and while serving, εάν όμως υπηρετείς τον Κύριο και καθώς τον υπηρετείς, then not only you spread healing, όχι μόνο, but you are being healed by the great source of your healing, όχι μόνο God our healer. Σκορπίζεις η θεραπεία, αλλά και εσύ ο ίδιος θεραπεύεσαι από την πηγή μας που είναι ο Κύριος. When you play the organ, play the guitar, the drums, the bass, when you sing unto the Lord, όταν παίζεις το πιάνο ή την κιθάρα ή τον μπάσο ή ψάλλεις τον Κύριο, you serve the Lord. Υπηρετείς τον Κύριο. I'm not doing nothing. Who said that? Μα δεν κάνω τίποτε. Even if you're down there, ποιος το είπε αυτό, ακόμα και αν κάθεσαι εκεί. Read Acts 13. Διάβασε τις πράξεις. They gathered together. Ότι μαζευόντουσαν όλοι μαζί. Μαζεύτηκαν. And they ministered unto the Lord. Και διακονούσαν στον Κύριο. What are you doing? Τι κάνεις εσύ? You're not doing anything. That's an insult to God. Δεν κάνεις τίποτα. Αυτό είναι προσβολή για τον Κύριο. No, you are here ministering to the Lord. Αλλά είσαι εδώ και διακονείς τον Κύριο. You're ministering to the Lord. Εσύ διακονείς τον Κύριο. And I have never seen the Lord not rewarding faithfulness never. Και ποτέ δεν έχω δει τον Κύριο να μην επιβραβεύει την πιστότητα. Can you imagine not only serving the church? Μπορείς να το φανταστείς, δεν υπηρετείς μόνο την εκκλησία. But at the same time, αλλά you serve God Almighty. Υπηρετείς τον Άγιο Θεό, τον Παντοδύναμο. Will he not
The Jehovah Rapha, the faithful one, the just one, will he not reward you with his service, τότε δεν his θα σε, healing? Δεν θα σε επιβραβεύσει ο ζωντανός, ο πιστός Θεός με τη θεραπεία του? God honors those that honor him. Ο Κύριος τιμά αυτούς που τον τιμούν. I will deliver you and you will praise me. Εγώ θα σας ελευθερώνω και εσείς θα με δοξάζετε. Every time you praise the Lord, you minister unto the Lord. Κάθε φορά που εσύ δοξάζεις τον Κύριο, υπηρετείς τον Κύριο. You are praising him and he at the same time is delivering you. Εσύ τον δοξολογείς και την ίδια ώρα αυτός σε ελευθερώνει. So don't take the notion that I'm waiting for one certain moment to be healed. Έτσι μην έχεις την εντύπωση και να σκέφτεσαι ότι περιμένω μια συγκεκριμένη στιγμή για να θεραπευτώ. No, you can be healed throughout the service. Μπορείς να θεραπευτείς καθ' όλη τη διάρκεια της συνάντησης. You can be healed while walking on the sidewalk. Μπορείς να θεραπευτείς ενώ περπατάς στο διάδρομο. You can get healed while working. Ενώ εργάζεσαι. Hallelujah. Nobody can hinder your spirit from giving glory to God. Κανένας δεν μπορεί να εμποδίσει το πνεύμα σου από το να δίνει δόξα στον Κύριο. Somebody shout hallelujah. Κάποιος σας φωνάξει αλληλούια. Somebody shout hallelujah. Κάποιος σας φωνάξει αλληλούια. Not only do I plan to be healed, I plan to stay healed. Όχι μόνο σκοπεύω να θεραπευτώ, αλλά θα παραμείνω θεραπευμένος. Healing with a purpose. Θεραπεία με σκοπό. I'm gonna serve the Lord. Θα υπηρετήσω τον Κύριο. And now, while I'm serving him, he's delivering me from sickness and disease and oppression and lack and poverty. Και ενώ τον υπηρετώ, αυτός με ελευθερώνει από έλλειψη, από αρρώστια, από οτιδήποτε λείπει. I have two hands. Έχω δύο χέρια. With these two hands, με αυτά τα δύο χέρια, I can lift up the word of God. Μπορώ να υψώσω το λόγο του Θεού. I have two feet. Έχω δύο πόδια. I have all of my senses working. Όλες οι αισθήσεις μου εργάζονται. He heals me. Με θεραπεύει. And I praise him. Και εγώ τον δοξάζω. The Greek word for real healing is iasis. Η ελληνική λέξη που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία είναι ίαση. So when he says I'm the Lord Yahweh, Jehovah Ropheka, he means exactly I'm your doctor that continuously heals you. Έτσι όταν λέει είμαι ο Θεός ο ιατρεύων σε, εννοεί ότι είμαι ο Θεός που συνεχόμενα σε θεραπεύω. Hebrews 13:8. Εβραίους 18. He is the same yesterday and today and forever. Είναι ο ίδιος εχθές, σήμερα και εις τους αιώνες. Malachi 3:6. Μαλαχίας 3:6. I am the Lord Jehovah your God. Εγώ είμαι ο Ιεχωβά Θεός, ο Θεός σου. That's why ye sons of Jacob have not perished. Γι' αυτό εσείς οι γιοι του Ιακώβ δεν απολεστήκατε. Lamentations 3:24. Θρήνη 3:24. If the Lord had not been with us, we would be consumed. Ο Κύριος δεν ήταν μαζί μας, ζωντανούσα μας κατέπε. Είναι άλλη περίπτωση που λέει. Θα είχαμε αναλωθεί. That's Psalms 124 verse 1. Αν ο Κύριος δεν ήταν με θυμόν, ζωντανός θα μας κατεπίναν. Θρήνη 3:24. Έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν συνετελέσθημεν. And his mercies are renewed every morning. Και τα ελέη του είναι καινούργια καθημερινά, κάθε πρωί. Every morning. Κάθε πρωί. Hallelujah, praise Hallelujah. God. I was sitting there. Καθόμουν εκεί. And I believe the Lord gave me this word. Και πιστεύω ότι ο Κύριος μου έδωσε αυτό το λόγο.
The rapture will take place in the twinkling of an eye. Η αρπαγή θα γίνει εν ρηπή οφθαλμού. But I'm not going to be in the presence of God for one moment. Αλλά δεν θα βρεθώ στην παρουσία του Θεού μόνο για ένα λεπτό. This one moment of the rapture. Αυτό το ένα δευτερόλεπτο της αρπαγής. Will put me into eternity, everlasting life, everlastingly, always, without end, before the throne of God. Θα με βάλει μέσα στην αιωνιότητα μπροστά στον αιώνιο Θεό για πάντα. Can this moment, this very moment, in the twinkling of an eye. Μπορεί αυτή η στιγμή εν ρηπή οφθαλμού. Can you be healed? Μπορείς να θεραπευτείς. And stay healed. Και να παραμείνεις θεραπευμένος. For good. Για πάντα. And to His glory. Για τη δόξα του. Three times at least. Τουλάχιστον τρεις φορές. Again, it is written. That's why we say the verse. Και πάλι είναι γεγραμμένο, γι' αυτό λέμε τα εδάφια. Don't you know? Know ye not? You don't realize? You are the temples of the Holy Spirit. Δεν το γνωρίζετε, δεν το ξέρετε, δεν το καταλαβαίνετε ότι είσαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. Don't you know you are a temple of the Holy Spirit? Δεν το ξέρεις ότι είσαι ναός του Αγίου Πνεύματος. 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 3:16. 6:19. 6:19. 2 Corinthians 6:16. 2 Corinthians 6:16. You're the temples of the Holy Spirit. Είσαστε ναός του Αγίου Πνεύματος. And right after he says that in 1 Corinthians 6:19. Και μετά από το λέει αυτό στην 1 Corinthians 6:19. Verse 20 says. Το εδάφιο ύψη λέει. You are bought with the price. Έχετε αγοραστεί δια τιμής. Glorify therefore the Lord with your bodies and your spirits, which are the Lord's, they belong to the Lord. Δοξάσατε λοιπόν τον Κύριο δια του σώματος και του πνεύματος σας που είναι του Κυρίου. Hallelujah! I don't know what you're thinking about, but I'm thinking about this. This service is one of the most dynamic, explosive, powerful healing services that can penetrate through cameras and through the air and through the atmosphere. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις, αλλά νομίζω αυτή η συνάθρηση είναι μία από τις πιο εκρηκτικές, συγγνώμη, συναθρήσεις θεραπείας και μπορεί να διαπεράσει αυτές τις κάμερες και να αγγίξει τον καθένα. One moment of eruption will take me to eternity before God. Εν ρηπή οφθαλμού η αρπαγή θα με πάρει στην αιωνιότητα στην παρουσία του Κυρίου. One moment in receiving the word of God will change my life forever. Μια στιγμή στο να λάβω το λόγο του Θεού θα αλλάξει τη ζωή μου για πάντα. I am the Lord that healeth you. Είμαι ο Θεός ο θεραπεύων σε. You are bought with a price. Έχεις αγοραστεί με τιμή. Glorify God. Δόξασε τον Θεό. Glorify God. Δόξασε τον Θεό. I am more interested in you glorifying God than your body being healed and go to hell. Με ενδιαφέρει πιο πολύ εσύ να δοξάσεις τον Κύριο παρά να θεραπευτεί το σώμα σου και να πας στην κόλαση. Is the will of God for you to be healed? Absolutely. Είναι το θέλημα του Θεού να θεραπευτείς? Απολύτως είναι το θέλημα του Θεού. But healing is with a cause and a purpose. Αλλά η θεραπεία έχει σκοπό. Glorify God. Να δοξάσει τον Κύριο. With your body, with με your help, το σώμα body. Σου, με το θεραπευμένο σου σώμα. And I think it's verse 17 that says, και νομίζω είναι το εδάφιο 17 που λέει. Don't you know that your body, your members, the members of your body are the members of Christ? Δεν το γνωρίζετε ότι τα μέλη σας είναι μέλη του Χριστού? He who cleaves himself to the harlot is one body. Ως της προσκολάτε με την πόρνη γίνεται ένα σώμα. I'm healed. Είμαι θεραπευμένος. I'm in pornography, fornication, adultery, dirty look. Αλλά μετά evil look. Ασχολούμαι με πορνεία, πορνογραφία, μοιχεία και όλα τα άσχημα, πονηρό βλέμμα. And I think it doesn't matter.
Και νομίζω ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία. Can I take the members of the body of Christ and make them members of the harlot? Μπορώ να πάρω τα μέλη του σώματος του Χριστού και να τα κάνω μέλη πόρνη? Don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit? Δεν γνωρίζετε ότι τα σώματα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? You want to be healed? Θέλεις να θεραπευτείς? You want to stay healed? Θέλεις να παραμείνεις θεραπευμένος? He who cleaves to the harlot becomes one body. Όσοις προσκολάτε με την πόρνη γίνεται ένα σώμα. He who cleaves to the Lord. Όσοις προσκολάτε στον Κύριο. Becomes one spirit. Γίνεται ένα πνεύμα. Can you imagine my members of the body are supposed to be cleaved unto the Lord? Το σκεφτήκατε καλά ότι τα μέλη του σώματος μου πρέπει να προσκοληθούν στον Κύριο? Glorify the God, your God with your body. Και να δοξάζεις τον Κύριο με το σώμα σου. My hands are made to be lifted up. Τα χέρια μου έχουν δημιουργηθεί για να υψώνονται προς τον Κύριο. Paul says to men, men, you men, lift up holy hands before the Lord. Και ο Παύλος λέει στους άντρες, ιδιαίτερα στους άντρες, υψώσατε καθαράς χείρας. Not turning the pages of the of a pornography magazine. Όχι χέρια που να γυρίζουν τις σελίδες ενός πορνογραφικού περιοδικού. If they see you with a pornographic magazine, they will say nothing. Εάν σε δουν με ένα πορνογραφικό περιοδικό, δεν θα σου πούν τίποτα. If they see you with the word of God, they will call you a heretic. Κάποιοι με το λόγο του Θεού θα σε ονομάσουν αιρετικό. The Orthodox Church issued at a time many years ago παλαιότερα declaration, written declaration. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε βγάλει μια διακήρυξη, γραπτή διακήρυξη, warning, 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 που έλεγε προειδοποίηση, προειδοποίηση. If they say God, they are from the Church of God. Εάν σας μιλάνε για το Θεό, είναι από την Εκκλησία του Θεού. If they carry Evangelion, the Bible, εάν κρατούν Ευαγγέλιο, they are evangelical. Είναι ευαγγελικοί. Warning, warning, warning. Προειδοποίηση, προειδοποίηση. Ask them to make the sign of the cross. Ζητήστε δια των ευχών των Αγίων σώσε μας. Ζητήστε τους να κάνουν το σημείο του σταυρού. Ask them to kiss the bones of the saints. Carry bones with them and ask them to kiss them. Να έχετε πάντα κόκαλα των Αγίων μαζί σας και βάρτε τους να τα προσκυνήσουν. I don't believe in dead gods, in dead saints. I believe in the open fountain, the Lord my source, the Lord my healer. Δεν πιστεύω σε νεκρά κόκαλα, σε νεκρούς Αγίους, αλλά πιστεύω στη ζωντανή πηγή μας, τον Κύριο των Κυρίων. I was going to take you to Isaiah. I was going to take you in Proverbs 4:20 to the end to 23. Τα διαβάσαμε τις παροιμίες 4 από το 20 μέχρι το 23. We would go to Isaiah 53:4 and 5. Ισαΐας 53, 4 και 5. Αυτός τον δίδα σας την έσημον ευάσταση και τα στλίψεις μόνο υπεφορτίστη. Εμείς δεν νομίσαμε αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον από του Θεού και τον ταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ο τραυματίστης για τις παραβάσεις μόνο ήταν αληθεία τα ανομίες ημών. Η τιμωρία η οποία έφερε την ειρήνη ημών, ή το επ' αυτόν και δια των πληγών του Ιησού. Εμείς and by the stripes of Jesus we are healed. And then you go to first Peter 2:24, and it says exactly what Isaiah said. But instead of saying by the stripes of him we are healed, αλλά αντί να πει δια των πληγών αυτού είμαστε θεραπευμένοι, he says by the stripes of Jesus ye were healed. Ye were. Λέει ότι δια τον πληγό του Ιησού ιάθητε. That's past tense. Αυτό είναι αόριστος. It's a χρόνος. Δεν αρέσει η λέξη αόριστος, γιατί είναι πολύ αόριστη λέξη. Αν και είναι σωστό γραμματικά. Είναι παρελθόν. Αλληλούια. It really happened at a certain specific time. Αυτό αναφέρεται στο παρελθόν, έγινε σε κάποιο συγκεκριμένο. Αλληλούια. And that's why you are healed today. Because of what he has done. Listen to the balance. Ακούστε το ισορροπημένο μήνυμα. You are healed today
Because you were healed 2000 years ago. Είσαι θεραπευμένος σήμερα γιατί θεραπεύτηκες πριν 2000 χρόνια. And because now he is in heaven. Και επειδή τώρα είναι στον ουρανό. And forever will be in heaven. Και για πάντα θα είναι στον ουρανό. Forever will be on his throne. Για πάντα θα είναι στον θρόνο του. Hallelujah. So connect the dots. Έτσι ενώστε τα σημεία της. Not only my confession. Όχι μόνο η δική μου ομολογία. But his power. Αλλά η δική του δύναμη. His nature. Η δική του φύση. His name, eternal name. Το όνομα του, το αιώνιο του όνομα που δεν αλλάζει. And then Matthew 8:17. Και μετά στο Ματθαίο 8:17. It literally gives the reality that doesn't mean only the spiritual sicknesses, but all sicknesses, physical and spiritual. Μας δίνει την πραγματικότητα και δεν σημαίνει εκεί μόνο τη φυσική ασθένεια, αλλά μόνο την πνευματική ασθένεια, αλλά και τη φυσική. Because it says that Jesus healed all kinds of sicknesses and diseases. Γιατί εκεί ο λόγος του Θεού λέει ότι ο Ιησούς θεράπευε κάθε είδος ασθένειας και αρρώστιας. Hallelujah. And then go to a last verse, but this one I want you to go and see it for yourself. Θέλω όμως να δείτε με τα μάτια σας το τελευταίο εδάφιο. Πηγαίνετε εκεί. I was looking for it right before the service, so. Το έψαχνα πριν από τη συνάθρηση. That's all, Zechariah, right before the Gospel of Matthew. Ζαχαρία. Go to chapter 13 and let's take a look at it. The rest you can read in the book that it will be written about healing. Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσετε στο βιβλίο που θα γραφτεί για τη θεραπεία. Ζαχαρίας 13 κεφάλαιο. Before Malachi. 13, are you there? Είσαστε εκεί. In that day, which day I wonder? Εδάφιο 1. Εν εκείνη τη ημέρα, για ποια μέρα μας μιλά? Για ποια μέρα? If you are a Jew, not a believer. Εάν είσαι Εβραίος, Ιουδαίος και δεν είσαι πιστός. When is that day? Πότε είναι αυτή η μέρα? Listen now. Ακούστε to the τώρα. Connection with our lesson on Wednesday. Και έχει συσχετίστε το με το μάθημά μας της Τετάρτης. If you are already born again and you are a member of the body of Christ. Εάν είσαι ήδη αναγεννημένος και είσαι μέλος του σώματος του Χριστού. That day is today. Είναι η σημερινή ημέρα. Because today until the rapture. Rapture, it is the dispensation of the church. Γιατί σήμερα και μέχρι και την αρπαγή είναι η περίοδος, η εποχή της εκκλησίας, η οικονομία της εκκλησίας. If you're a Jew and Εβραίος, haven't received Jesus yet, και δεν έχεις δεχτεί τον Ιησού ακόμη, that day will be during the great tribulation. Θα είναι κατά τη διάρκεια της μεγάλης θλίψης. Which will not be the dispensation of the church. But the dispensation of Israel, God deals with Israel specifically. Που δεν θα είναι η οικονομία της εκκλησίας πλέον, αλλά η οικονομία του Ισραήλ. No, this. That's why we believe in progressive illumination, but not progressive revelation. Γι' αυτό και πιστεύουμε σε προοδευτική. Προοδευτικά αυξανόμενη διαφώτιση, όχι προοδευτικά αυξανόμενη αποκάλυψη. Because the work of Christ has been done. Γιατί το έργο του Θεού έχει ήδη γίνει. If you don't receive it, εάν δεν το δεχτείς, it doesn't mean it doesn't mean he didn't do it. Δεν σημαίνει ότι δεν το έκανε. In that day, for us, this is the day. Σε εκείνη την ημέρα και για μας αυτή είναι η μέρα. When in the book of Psalms says this is the day that the Lord has made, is that this day, today, Sunday, 21st of February 2016? Που λέει αυτή είναι η μέρα του Κυρίου, εννοεί για σήμερα? No, it was the day when Jesus Christ died on the cross at Calvary. Ήταν η μέρα που ο Ιησούς μας πέθανε πάνω στο σταυρό. This is the day that the Lord has made. I'll rejoice and be glad in that day. Για εκείνη τη μέρα αναφέρεται που πέθανε ο Ιησούς. No. Now, that day is that day, the day
that Jesus shed his blood and finished the work at Calvary. Do you realize that? Είναι η μέρα που ο Ιησούς θυσιάστηκε στο σταυρό του Γολγοθά και πρόσφερε το αίμα του. That day is the day when I accepted the Lord Jesus. Εκείνη η μέρα είναι η μέρα που εγώ δέχτηκα τον Ιησού Χριστό. Progressive illumination. Με προοδευτική διαφώτιση, αποκάλυψη. And then for the Jews is during the great tribulation. Και για τους Ιουδαίους είναι κατά τη μεγάλη θλίψη. Then they will be illuminated with that truth. Και τότε θα έχουν και αυτή την αποκάλυψη. But that day and the fact of that day, that real day, was the day of Christ. Αλλά the day εκείνη... that Jesus offered himself. Η ημέρα αναφέρεται στην ημέρα του Χριστού όταν ο Κύριος έδωσε το αίμα του πάνω στο σταυρό. In that day, let's read together. In that day there shall be a fountain open to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. Εν εκείνη τη ημέρα θέλει σε πηγή ανεωγμένη στον οίκον Δαβίδ και στους κατοίκους της Ιερουσαλήμ δια την αμαρτία και δια την ακαθαρσία. Is healing part of the redemption? Είναι η θεραπεία μέρος της λύτρωσης? Are we saved from sicknesses and diseases in the same way we are saved from sin? Σωζόμαστε από τις αρρώστιες και από τις ασθένειες με τον ίδιο τρόπο που σωζόμαστε από την αμαρτία. Remember how I started this spontaneous sermon today? Θυμάστε πως αρχίσαμε αυτή την αυτό το αυθόρμητο κήρυγμα σήμερα. God is the source, not us. Ο Θεός είναι η πηγή, όχι εμείς. Yes, we confess by the stripes of Jesus. We confess we are healed. Ναι, το ομολογούμε ότι είμαστε θεραπευμένοι. By the stripes of Jesus. Για τον πληγό του Ιησού. But that's not the end of the means. Αλλά αυτό δεν είναι το τέλος του πράγματος. We don't depend on our confession per se. Δεν εξαρτώμαστε μόνο από την ομολογία μας. We depend on the living God. Για να θεραπευτούμε, αλλά από τον ζωντανό Θεό. He's still the healer. Που παραμένει ο θεραπευτής. Amen. So you need to be connected and tapped in to the source. Έτσι θα πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι, ριζωμένοι. In that day, this will be illuminated in your mind, spirit. Αυτή τη μέρα, εκείνη τη μέρα που αυτό θα ζωντανέψει μέσα στο πνεύμα. There shall be an open fountain. Θα υπάρξει πηγή ανεωγμένη. What is the open fountain? Ποιος είναι η πηγή ανεωγμένη? That's Jesus Christ. Αυτός είναι ο Ιησούς. That's His blood. Είναι το αίμα του Ιησού. They pierced His side. Ετρύπησαν την πλευρά του. And blood and water came out. Και αίμα με νερό βγήκε. Redemption, salvation, healing. Λύτρωση, σωτηρία, θεραπεία. In His blood. Μέσα στο αίμα του. Blood and water, blood. Αίμα. Redemption and the word of God. Και νερό, λύτρωση και ο λόγος In του Θεού. That day there will be an open fountain. Σε αυτή τη μέρα θα υπάρξει μια πηγή ανοιχτή. This fountain αυτή η πηγή has never closed. Ποτέ δεν έχει στερέψει. Still is an open fountain. Ακόμα παραμένει ανοιχτή η πηγή. I'm not depending on my confession per se. Δεν εξαρτώμαι μόνο από τη δική μου ομολογία. Thank God for the right confession. Δόξα στον Κύριο για τη σωστή ομολογία. I'm not depending on my brothers and sisters praying for me. Αλλά δεν εξαρτώμαι απόλυτα ή μόνο από την προσευχή του αδερφού μου και της αδερφής μου. Thank God for brothers and sisters who pray for my healing. Ευχαριστώ τον Κύριο για τα αδέρφια μου που προσεύχονται για την θεραπεία μου. But I want to declare it. Αλλά θέλω να το διακηρύξω. I am totally depending on the open fountain that started 2,000 years ago and still is open. Ότι απόλυτα εξαρτώμαι από την ανοιχτή πηγή που άρχισε πριν 2,000 χρόνια και ακόμα ρέει. No one of us will enter heaven sick. Κανένας από μας δεν θα μπει στον ουρανό ασθενής. Jesus Christ, though, παρόλα αυτά ο Ιησούς Χριστός He will still have the holes in His hands, θα έχει ακόμα τα στίγματα επάνω στα χέρια Του
of the nails on his feet and in his side. Και στα πόδια του και τη λόγχη στο πλευρό του. Don't worry, it's not going to be painful. Μην το σκέφτε, μην λυπάστε, δεν θα πονάει. It's not a sickness, it's not a wound. Δεν είναι ασθένεια, δεν είναι πληγή. They are healed wounds. Είναι θεραπευμένες πληγές. But by watching Jesus, the Lord. Αλλά βλέποντας τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο. Before us in eternity. Μπροστά μας. Day by day, hour by hour. Είναι ότι forever and ever, the author and the finisher of our faith. Λεπτό με λεπτό, μέρα με τη μέρα. Που είναι ο αρχηγός και ο τελειωτής της πίστης μας. We will be reminded he is still the open fountain. Θα μας υπενθυμίζει ότι είναι η ανοιχτή πηγή. We will say it's because of the Lord Jesus. Και θα λέμε είναι εξαιτίας του Ιησού. He will be forever an open fountain. Θα είναι πάντα για μας ανοιχτή πηγή. He is the open fountain of my salvation. Είναι η ανοιχτή πηγή της σωτηρίας μου. He is the open fountain of my deliverance. Είναι η ανοιχτή πηγή της απελευθέρωσης. He is the open fountain of my blessing. Είναι η ανοιχτή πηγή της ευλογίας μου. And he is the open fountain of my joy. Και είναι η ανοιχτή πηγή της χαράς. The joy of the Lord is my strength. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμη. Εσείς που διψάτε, λέει στον Ισαΐα, έλατε να πιείτε δωρεάν από το είδωρ της ζωής. Those that are thirsty, come and drink from the waters of the source, the spring that is open, the open fountain. Αλληλούια, συγχαρηθούμε όλοι αυτή την ώρα, δόξα στον Άγιον Θεόν. Αλληλούια. We received a treasure, a spiritual treasure today. Έχουμε λάβει ένα πνευματικό θησαυρό σήμερα. Let us lift our hands. Ας υψώσουμε τα χέρια μας. Let us worship him. Και ας τον δοξάσουμε. We have already prayed. Ήδη έχουμε προσευχηθεί. If you're watching us from the internet and you have not yet received the Lord Jesus as your personal savior. Εάν μας παρακολουθείτε από το διαδίκτυο και ακόμη δεν έχετε δεχτεί τον Ιησού Χριστό σαν προσωπικό σας σωτήρα. If you're right here and you haven't done so. Αν είσαι εδώ και δεν το έχεις κάνει ακόμη. Run to the altar. Τρέξε στο θυσιαστήριο. And you that are watching us, throw yourself in the mercy of God and plead the blood of Jesus. Και εσύ που μας παρακολουθείς, πήγαινε με τα μούτρα στην παρουσία του Κυρίου και επικαλέσου το αίμα του. There is still room at the cross. Υπάρχει ακόμα χώρος στο σταυρό. There is an open fountain. Υπάρχει ανοιχτή πηγή. And his name is Jesus Christ. Και το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός. And it's the cross of Christ. Και είναι ο σταυρός του Χριστού. The power of God is in the preaching of the cross. Του Θεού είναι στο κήρυγμα του Σταυρού. The open fountain. Την ανοιχτή πηγή. Hallelujah. You are the Lord that healeth me. Healeth me. You are the Lord my healer. You send your word. Father, I thank you for moving upon us with your spirit of healing. Every trace of sickness and disease, we take authority over you and command you to leave our presence. Παίρνουμε εξουσία επάνω σου και σε διατάζουμε να εγκαταλείψεις αυτό το χώρο. Satan, loose your hold on the people of God. Take your hands and sicknesses away in the name of Jesus. Κατανακάτω τα χέρια σου, πάρε τις ασθένειες σου και τις αρρώστιες σου μακριά από τα παιδιά σου. Anybody together with me? Anybody together with me? Υπάρχει κάποιος που είναι μαζί μου? Whatever two or three are gathered together in my name. Δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά μου. If you bind something in the earth, it will be bound in heaven. Εάν θέσεις κάτι heaven, heaven, open fountain. Θα είναι δεμένο στον ουρανό. If you loose something in the earth, αν λύσεις κάτι στην γη, it will be loosed from heaven. Θα είναι δεμένο στον ουρανό. And from heaven will come. Και από τον ουρανό θα έρθει. We don't depend on our confession per se. Όλα εξαρτώνται από
Δεν εξαρτώνται από την ομολογία μας μόνο. We don't depend on our brothers and sisters. Δεν εξαρτώμαστε από τα αδέρφια μας. We depend on the author and the finisher of our faith. Αλλά εξαρτώμαστε από τον αρχηγό και τελειωτή της πίστης. The Alpha and the Omega. Το Αλφα και το Ωμέγα. The King of Kings and the Lord of Lords. Το Βασιλιά των Βασιλιάδων. The soon coming King. Τον Βασιλιά που έρχεται σύντομα. So if we've done that, lift up your hands and shout, I'm healed by the stripes of Jesus. Έτσι αν το έχεις κάνει αυτό, ύψωσε τα χέρια σου και πες, είμαι θεραπευμένος για τον πνιγμό του. I go to the open fountain. Πάω στην ανοιχτή πηγή. And in the spirit we go to the cross of Christ. Και πνευματικά πάμε στο σταυρό του Χριστού. Oh, and let us draw out of the wells of salvation, Isaiah 12:3. Let us draw from the wells of salvation and healing. Jesus is the open fountain. Ο Ιησούς είναι η ανοιχτή πηγή. That never changes. Που ποτέ δεν αλλάζει. That never closes. Που ποτέ δεν κλείνει. You go to the doctor's office and they say closed. Call tomorrow. Στο γραφείο κάποιου γιατρού και λέει κλειστό, ελάτε αύριο. You call on the name of Jesus and 24/7 he's available and he's the open fountain. Αλλά επικαλείσαι το όνομα του Ιησού και είναι διαθέσιμο. See, you are the Lord. 24 ώρες, 7 μέρες το 24ωρο. That healeth me. You are the Lord. You are the Lord. My healer. You send your word.